πολιτιστικό ταξίδι έγινε φέτος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πρόκειται για τον δεύτερο πολιτιστικό πλού που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του αναπληρωτή Υπουργού Δημήτρη Βίτσα. Σε συνεργασία και με τους φορείς των νησιών, η κανονιοφόρος Νικηφόρος του πολεμικού ναυτικού ταξίδεψε σε Σάμο, Κάρπαθο, Λιψούς, Κάλυμνο, Φούρνους, Χάλκη, Ικαρία. Σε κάθε νησί σταθμό, οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια γεμάτη πολιτιστική βραδιά. Τη θεατρική παράσταση Αγγέλα Παπάζογλου, με την αφιλοκερδή συμμετοχή της μεγάλης ηθοποιού Άννας Βαγενά, στο ρόλο της μικρασιάτισσας Παπάζογλου, η οποία ταξίδεψε το κοινό με ιστορίες από τους τόπους της προσφυγιάς και παραδοσιακούς χορούς από χορευτικούς συλλόγους. Είδαμε και πάθαμε να το τελειώσουμε εκείνο το σπιτάκι στο Σάλιρο. Οδός Φιλελλήνο, αριθμός 33, δίπλα στη γωνία. Όπως ήταν το σπίτι μας στη Σμύρνη. Τη βραδιά έκλεινε πάντα η ορχήστρα του πολεμικού ναυτικού με τις υπέροχες μουσικές. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, στο πλαίσιο του πολιτιστικού πλού, βρέθηκε στους φούρνους Ικαρίας. Επισκέφθηκε τον Νικηφόρο και μίλησε με το πλήρωμά του, το οποίο του επεφύλαξε θερμή υποδοχή. Να θυμάστε την επισκέψη μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευελπίζω να ξαναβρεθούμε και γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ και δεύτερο. Ο κύριος Βίτσας ανέβηκε στο ακριτικό στρατιωτικό φυλάκιο του νησιού για να βρεθεί κοντά στο προσωπικό του. Στρατιώτης πεζικού συνέρα Αντώνιος 2017 Λαμασό, ειδικότατη Φεκεφόρος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήρε τη σημασία της παιδείας και του πολιτισμού για τη χώρα μας, ιδιαίτερα για τα απομακρυσμένα σημεία όπως η Φούρνη Ικαρίας. Χαιρέτησε την κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων και εγγυήθηκε για τη συνέχισή της, καθώς όπως τόνισε, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένα με την κοινωνία. Η καλύτερη άμυνα της χώρας είναι ο πολιτισμός της. Και ο δικός μας ο σκοπός είναι να φέρουμε την παρουσία του πολιτισμού σε εκείνα τα σημεία της χώρας που δύσκολα τον βιώνουν σε καθημερινή βάση.